Είμαστε στο Άμστερνταμ. Τι ωραία πόλη είναι αυτή. Έχει μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη σου εμφάνιση. Έχεις αποθεωθεί από όλο το κοινό κάτω. Όπως όλο αυτό το καιρό που σε βλέπουμε στην Ευρώπη, από πόλη σε πόλη να γίνεται το φουέγκο χρυσό, να αποθεώνεσαι, να ουρλιάζουν. Πώς αισθάνεσαι, Λέτη? Νιώθω λίγο περίεργα, θα σου πω. Νιώθω μεγάλη ευτυχία. Από την άλλη, από την ώρα που έχω τελειώσει τη Eurovision, δεν έχω προλάβει να το ζήσω λίγο όλο αυτό. Και δουλεύω τόσο πολύ που κάθε φορά τελειώνει ένα live, πάει τόσο ωραία ο κόσμος, είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Πάω στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ αυτές τις 4 ώρες, γιατί να ταξιδεύω για αλλού. Κοιμάσαι καταρχήν? 4-5 ώρες. Προσπαθώ. Μπορείς ή είναι όλο αυτό πολύ απογειωτικό για να το καταλάβεις και δεν έχεις αυτό, εντοπίσει? Δηλαδή κάθομαι εκεί στο κρεβάτι, στο ξενοδοχείο και λέω τώρα κοιμήσου, γιατί έχεις ένα 3-4 ώρο, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ, είναι τόσο η ένταση και τόσο η χαρά. Λέω κοίτα τι έγινε τώρα, κοίτα τώρα που βρίσκομαι, είμαι στην Ισπανία, είμαι Ολλανδία. Και είναι απίθανο, Κατερίνα, δεν ξέρω αν με λόγια μπορώ να το εκφράσω, αλλά είναι ένα όνειρο που έτυχε να γίνει τόσο γρήγορα και από την απόφασή μου και από τη λύσα μου να θέλω να πάω Eurovision, και τελικά νιώθω ότι ήταν η ωραιότερη απόφαση και η καλύτερη απόφαση που βάζω. Και πού βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε στο πιο ψηλό σημείο στο Άμστερνταμ, στο Adams Look, και εδώ βρίσκεται η κούνια στην οποία θα πάμε σε λίγο, η οποία είναι η πιο ψηλή κούνια στην Ευρώπη. Ξέρεις γιατί ήρθαμε εδώ? Γιατί? Γιατί νομίζω ότι εσύ που έχεις τόσο πολύ ψηλά, αρμόζει να βρίσκεσαι σε αυτό εδώ το σημείο. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Μιλάμε για την Βασίλισσα της Ευρώπης όλο αυτό το διάστημα μετά τη Eurovision. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Ένιωθα ότι πρέπει να πάω στη Eurovision. Ένιωθα ότι εγώ πρέπει να ανέβω σε αυτή τη σκηνή. Πρέπει να με δει ο κόσμος. Ξέρουμε ότι έχεις κάνει 3 φορές απόπειρα με την Ελλάδα να γίνει όλο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Μετά τη μεγάλη σου επιτυχία αυτή, σε πλησίασε κάποιος άνθρωπος από την Ελλάδα ή από την ελληνική αποστολή λέγοντάς σου κάτι? Όχι, μετά τη δεύτερη θέση, όχι, δεν ήρθε κάποιος. Αυτό σου φάνηκε λίγο περίεργο, Ελένη? Φαντάζομαι θα χαρήκανε, πιστεύω. Αλλά δεν είσαι και πολύ σίγουρη. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάνεις μια επιλογή, πρέπει να στηρίξεις την επιλογή σου μέχρι τελευταία στιγμή. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Εκείνοι θεωρούν ότι η εκπροσώπηση της Ελλάδας πρέπει να γίνεται με έναν άλλο τρόπο. Αυτό πιστεύω. Αυτό σου είχαν πει όταν είχες πάει για να μας εκπροσωπήσεις 3 φορές που πήγες? Ουσιαστικά θέλανε ένα άλλο είδος μουσικής, θέλανε κάτι άλλο, δεν θέλανε pop τραγουδίστρια, τουλάχιστον συγκεκριμένα εμένα ως pop τραγουδίστρια. Δηλαδή δεν θέλανε ένα κορίτσι το οποίο και τραγουδάει και χορεύει απίθανα και είναι και πάρα πολύ όμορφη και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία? Θέλανε κάτι άλλο. Το οποίο, ας πούμε, στο μυαλό σου πώς προσδιορίζεται αυτό το κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε στο μυαλό της πώς προσδιορίζεται αυτό. Γιατί στο δικό μου θεωρώ ότι θέλανε κάτι τουλάχιστον φέτος με πιο ελληνικό στίχο, πιο μπαλάντα, κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Σε παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο από την Κύπρο, έτσι? Ναι. Και σου λένε έχουμε ένα τραγούδι για σένα. Παίρνουν τον Γιώργο τον Αρσενάκο, βασικά, το διευθυντή της εταιρείας μου, της Panic Records και manager μου χρόνια. Και του έχουν κάνει αυτή την πρόταση λοιπόν. Θέλουμε να στείλουμε την Ελένη. Έχουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, έχουμε τους συγκεκριμένους συνεργάτες. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα απογοητευτεί λίγο. Έλεγα ότι τελείωσε η Eurovision για μένα, δεν είναι αυτό γραφτό να γίνει. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές όταν θες να κάνεις κάτι και δεν βγαίνει. Οπότε λες, μάλλον δεν είναι να γίνει, ρε παιδί μου, αφού δεν βγαίνει, αφού δεν θα πάω με την Ελλάδα. Τώρα με ποιον? Με την Ελλάδα ήθελα να πάω, αυτό. Ξέρεις. Πριν ο Αρσενάκος το βράδυ εκείνο μου λέει αυτό. Λέω τι? Αυτό λέω. Τι θα κάνουμε τώρα? Μου λέει, εντάξει, δεν χάνουμε κάτι, να πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, να συζητήσουμε, να δούμε. Μπορεί να είναι ωραία η πρόταση. Κάνουμε το ραντεβού με τα παιδιά από το ΡΙΚ. Έπαθα πλάκα με το πόσο συνεργάσιμη και πόσο καλή ήταν, με το πόσο όμορφοι άνθρωποι ήταν, πόσο συζητήσιμοι. Είχαν μια πρόταση ολοκληρωμένη. Μας είπαν ότι εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό.